Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα το γκαλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη λάμψη. Φιλοξενούμε μια κυρία, μια πραγματική στάρ, που δεν είναι μόνο στάρ στο θέατρο ή στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, αλλά και στη ζωή της. Κυρίες και κύριοι, τον γκαλά φιλοξενεί τη Ζωή Λάσκαρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλαμψε όλο το στούντιο. Ειλικρινά σας μιλάω. Να είστε καλά. Εμένα το πρότυπό μου είναι η Ζωή Λάσκαρη. Ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ αγάπη μου είμαι θεατρίνα. Χωρίς να θέλω. Χωρίς... δεν είμαι στά, είμαι θεατρίνα. Και στά. Μεγάλη. Απόλυτη στά. Αυτό είναι εκ Θεού. Λοιπόν, πώς είναι, η κυρία Λάσκαρη εμφανίζεται πολύ σπάνια στην τηλεόραση. Ναι. Σας έχουμε επιθυμήσει πάρα πολύ. Και μου κάνετε ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε στον καλά. Να είσαι καλά. Αλλά δεν εμφανίζουμε γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος, τότε ναι, αλλά αν δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάντα λόγοι να θέλουμε να έχουμε την κυρία Λάσκαρη καλεσμένη. Αν θες να υπάρχει μέσα από την τηλεόραση, μέσα από μια εκπομπή, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω. Καλά. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι θέματα φιλοξενούμε απόψε στον καλά και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τα πάντα, κυρία Λάσκαρη. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, κυρία Λάσκαρη. Έχετε συνειδητοποιήσει πόσο ωραία γυναίκα είσαστε? Αν νομίζω το είχα συνειδητοποιήσει, μπορεί να ήμουν και σε κανένα φρενοκομείο. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το... Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο διαβατήριο, αλλά δεν είναι το πάνε, έτσι δεν είναι? Διαβατήριο για καριέρα, για... Όχι, ένα διαβατήριο γενικότερα. Είτε είσαι μία γνωστή, είτε είσαι ένα άτομο που δεν έχει σχέση με τη δημοσιότητα. Είναι ένα καλό διαβατήριο. Είναι ένα καλό διαβατήριο που από εκεί και πέρα... Να ξεκινήσεις. Ναι. Να ξεκινήσεις, να πας κάπου, να σου ανοίξουν κάποια πόρτα, να... σαν πρώτη. Ανοίγουν εύκολα οι πόρτες. Είναι ένα ωραίο διαβατήριο. Σε μια εντυπωσιακή αλλά από εκεί και πέρα, γυναίκα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα... Ναι, δεν μένουμε μόνο στο ωραίο, δηλαδή, αλίμονο. Αν δεν υπάρχει αυτό. Ταλέντο, αν δεν υπάρχει ψυχή. Δεν μιλάω μόνο για ταλέντο. Μιλάω όταν λέμε για μια κυρία η οποία, ή μια κοπέλα η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιότητα. Όμως έχει ένα καλό διαβατήριο, δηλαδή έχει μια καλή εμφάνιση. Και από εκεί και πέρα φέρει και άλλα πράγματα πιο ουσιαστικά και πιο σημαντικά, είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχει. Όταν εσείς ξεκινούσατε την καριέρα σας, δεν ήταν πολύ εύκολο, δεν άνοιγαν οι πόρτες εύκολα? Εγώ είχα την τύχη να μην κυνηγήσω, να με βρει ο Φίνος. Σας κυνηγούσανε? Όχι, δεν με κυνηγούσαν, απλώς με βρήκε ο Γιάννης Βαλιανίδης και ο Φίνος και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου. Ήταν στην αρχή, δόξα τω Θεώ, ήταν πολύ απλά τα πράγματα, δηλαδή εύκολα. Μετά ήταν πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι είχε πάρα πολύ δουλειά. Αλλά... Πολύ δουλειά, ναι. Πάρα όπως, πολύ όπως δουλειά. Αν δεν δουλέψεις δεν γίνεται τίποτα. Συγχώρεσαι, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, συγχώρεσαι. Όλγα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Όλγα, κατάλαβε με επιτέλους. Δεν ξέρω τι λέω, δεν ξέρω τι κάνω. Συγχώρεσαι, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Συγχώρεσαι, αγάπη. Ξεκινάτε ένα καινούριο θεατρικό, ανεβάζετε καινούριο θεατρικό έργο. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Ευαίσθητη ισορροπία. Του Έντουαρντ Άλμπιν. Ναι. Δύσκολο έργο? Ανθρώπινο έργο. Ανθρώπινο. Ναι. Πραγματεύεται με ανθρώπινες σχέσεις. Με ανθρώπινες σχέσεις, ναι. Όπου πρέπει να ισορροπείς αυτές. Νομίζω ότι όλες οι σχέσεις χρειάζονται δουλειά, όλες οι σχέσεις χρειάζονται να κρατάς μια ισορροπία σε όλες τις σχέσεις. Είτε είναι αυτές μάνα με κόρη, μάνα με γιο ή σύζυγος με γυναίκα. Χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται να κρατάς μια ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα κρατάει πάντα την οικογένεια, δεν είναι?
Αυτό είναι το δύσκολο, ότι εμείς οι γυναίκες καλούμαστε πολλές φορές. Γιατί, ευχάριστο, είναι ωραίο. Ευχάριστο είναι, αλλά να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες μεταξύ οικογένειας, επαγγέλματος, υποχρεώσεων κοινωνικών και διάφορα τέτοια. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Μπορούμε, χαρά, λέτε. Υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες δουλεύουν, μεγαλούν παιδιά, σπουδάζουν, δουλεύουν. Εγώ τους βγάζω το καπέλο. Δεν είναι... Αν σ' αρέσει, είναι ευχαρίστηση. Φαίνεται ότι σας αρέσει αυτό που κάνετε, δηλαδή αυτή την εποχή που δουλεύετε στο θέατρο, νομίζω, κάνετε τις πρόβες σας. Νομίζω ότι έχω την ευτυχία να κάνω μια δουλειά που μου αρέσει, ναι. Γενικότερα. Θεωρείτε τυχερό τον εαυτό σας? Τον θεωρώ. Πιστεύετε τυχερό, ναι. Στην τύχη ή η τύχη πιστεύετε ότι πρέπει στην Αθηνά και Χειρακίνη, ας πούμε. Βέβαια, άμα σου έρθει, άμα περάσει και δεν το πιάσεις και δεν το εκμεταλλευτείς, δεν δουλέψεις πάντως αυτό, δεν είναι μάνα εξ ουρανού, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, έρχονται. Πολλές φορές το ένστικτό σου οδηγεί να πάρεις μια απόφαση και να κάνεις αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να μην το δεις καθόλου και να έχει φύγει. Αλλά... Έχουν περάσει ευκαιρίες που εκ των υστέρων είπατε ότι αυτή την ευκαιρία... Όχι, 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 όχι. Το αντίθετο θα έλεγα. Έχουν περάσει πράγματα τα οποία αρνήθηκα να κάνω και εκ των υστέρων δεν μου βγήκανε. Ναι. Και εκ των υστέρων είπα πόσο καλά έγινε που δεν έγινε. Πόσο καλά ήταν που δεν έγινε. Δεν μετανιώσατε, δηλαδή, δεν μετανιώνετε γενικά? Όχι, αγάπη μου, η ζωή είναι τόσο καλή, με όλες τις δυσκολίες που, και τόσα προβλήματα, που αν αρχίσεις και μετανιώνεις για τα πράγματα που δεν έκανες... Απογοητεύτηκες. Όχι, τότε είναι πια δυσβάσταχτο. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχεις λόγο να απογοητεύεσαι. Προχωράς μπροστά, το επόμενο, νομίζω. Ακόμη και στις δυσκολίες, πολλές φορές λέμε αύριο είναι μια καλύτερη μέρα. Έτσι τελειώνει ο Άλμπης το έργο του. Αλήθεια το λέτε. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Ναι. Καταπληκτική ατάκα είναι αυτή. Έτσι, πολύ αισιόδοξο. Αισιόδοξη και φιλοσοφία ζωής. Ναι, έτσι. Ζωής, λάσκαρη φιλοσοφία. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάμε να δούμε τι λένε κάποιοι συνεργάτες σας. Να το δούμε. Αυτό είναι ένα καινούριο θέατρο και αυτή είναι η πολυθρόνα του ρόλου που παίζω. Εύχομαι η πολυθρόνα να είναι στο σωστό σημείο, στο σωστό θέατρο και στο σωστό έργο. Και εγώ να βρίσκομαι την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι μου. Αυτό το τραπέζι είναι σίγουρα σωστή θέση. Είμαι η Κλέρη στο έργο και παίζω την αδελφή της κυρίας Λάσκαρη. Εγώ έχω να πω κάτι πολύ αστείο που μου συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια των προβών. Ενώ η ζωή έτσι μας έχει αφήσει να τη φωνάζουμε, είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος και έχει γίνει φίλη μας με τον καιρό. Πολύ φίλη μας. Κάποιες στιγμές την ώρα της πρόβας, εκεί που είναι οι πολύ αγαπημένες σκηνές, που αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, έχουμε ένα δέσιμο σκηνικό, ξαφνικά την κοιτάζω και λέω, παίζω με τη Λάσκαρη. Εγώ είμαι η Τζούλια, είμαι η κόρη της Άγνης και του Τόπη, δηλαδή της Ζωής και του Τάκη. Και βρίσκομαι εδώ μπροστά στο μπαρ μου, το οποίο τυχαίνει να μην πίνω και ποτέ, αλλά θα το υπερασπιστώ έτσι μέχρι τέλους του έργου. Είμαι μικρή της οικογένειας και η μικρή της του σχήματος εδώ πέρα. Είναι συγχρόνως μαμά, φίλη, αδερφή και η μικρή της παρέας. Έχει την περισσότερη ζωή η ζωή από όλους και μας τη δίνει απλόχερα. Εγώ να την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Νομίζω ότι και σκηνικά η σχέση μαμάς-κόρης έχει αρχίσει... Εγώ τη νιώθω πολύ έντονα. Δείτε αυτό το θέατρο, από την μοκέτα της σκηνής μέχρι τους τοίχους, το χρώμα των τοίχων, μέχρι την υπέροχη αυλαία, από τα μπουκάλια στο μπαρ, μέχρι μια εκπληκτική ερμηνεία. Όλα αυτά είναι έργο της Ζωής Λάσκαρη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη, τόσο βαθιά δοσμένο μέσα στο θέατρο. Αν μπορούσα να πω μία λέξη για τη Ζωή Λάσκαρη και για αυτό που κάνουμε, που έχω την τιμή να κάνουμε μαζί φέτος, είναι αγάπη. Και η αγάπη νομίζω ότι είναι η συνταγή, η μοναδική συνταγή
για μια σπουδαία δημιουργία. Το ότι η Ζωή Λάσκαρη είναι μια σπουδαία ηθοποιός, βεβαίως το γνωρίζουν όλοι. Έχει διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία, την έχει καταξιώσει αυτή η πορεία της και σήμερα κατατάσσεται βέβαια στις πολύ μεγάλες ελληνίδες καλλιτέχνες, ηθοποιούς. Η σχέση μας όμως στην Αθηναίδα, η συνεργασία μας φέτος στην Αθηναίδα, μου έδειξε και άλλες όψεις της Ζωής Λάσκαρης. Είναι καταρχήν τελειομανής. Δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το άριστο. Είναι εργασιομανής, δουλεύει ασταμάτητα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στο θείασο. Παρατηρεί και την παραμικρή λεπτομέρεια, είτε πάνω στη σκηνή, είτε στο χώρο του θεάτρου γενικότερα. Επεμβαίνει και επιδιώκει το άψογο. Είναι πολύ επίμονη και μεθοδική. Είναι ό,τι πολύτιμότερο έχω στη ζωή μου, πρέπει να πω. Πότε ξεκινάτε παραστάσεις? 4 Δεκεμβρίου. 4 Δεκεμβρίου. Στο θέατρο Αθηναίδα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πρεμιέρα δηλαδή 4 Δεκεμβρίου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Βεβαίως και θα είστε. Βεβαίως. Είμαστε καλεσμένοι. Αλίμονο. Αλίμονο. Να δούμε την παράσταση. Θα το συζητάμε αυτό. Ωραία. Επειδή τη Ζωή Λάσκαρη τη βλέπουμε σπάνια, τι κάνει η Ζωή Λάσκαρη, πώς περνάει τη μέρα της? Α, δεν έχω μόνιμο πρόγραμμα, ούτε μπορώ να πω ότι... Ναι. Όχι, όχι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, ναι. Είτε λέγεται σπίτι αυτό, είτε λέγονται παιδιά μου, είτε λέγεται άντρας μου, είτε λέγεται δουλειά μου. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που κάνω κάθε μέρα, όχι. Ούτε έχετε... Άλλωστε θα τα πολύ παρετώ και αντιαρώ. Σωστό και αυτό. Δεν βάζετε ωράρια να πείτε αύριο έχω ή προγράμματα? Όχι, πώς υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν, τις οποίες γράφονται και οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο. Σωστό. Ναι, ναι. Σίγουρα πάντως το θέατρο, είτε σαν διαδικασία, είτε σαν μελέτη, είτε σαν πρόβες, πρέπει να είναι καθημερινά στη ζωή σας. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Καθημερινά δεν είναι, ότι έχουν έρθει εποχές που δεν έχω δουλέψει καθόλου στο θέατρο και είμαι και τότε ευτυχής. Δεν είναι κάτι που, εάν δεν το κάνω, θα πεθάνω, που λένε ότι το θέατρο είναι η ζωή μου. Το αγαπάω πάρα πολύ, το υπηρετώ νομίζω όσο γίνεται με πιο μεγάλη συνέπεια, αλλά από εκεί και πέρα έχει περάσει και χρόνος που δεν έχω δουλέψει στο θέατρο, δεν έχω κάνει. Και ότι ίσως δεν βρήκατε και αυτό που θα θέλατε. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, ήθελα να ξεκουραστείτε. Να είμαι έξω από το δικαιούστε. Λοιπόν, έχω την τύχη να έχω τη Ζωή Λάσκαρη απέναντί μου. Σκεφτόμουν 10.000 ερωτήσεις να σας κάνω και ξαφνικά θέλω απλώς να σας κοιτάω, ειλικρινά σας μιλάω. Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Και αμέσως μετά θα πούμε διάφορα. Θέλετε να γνωρίσετε τον κόσμο ταξιδεύοντας? Το Planet Tours εκπληρώνει τις επιθυμίες σας αναλαμβάνοντας ταξίδια, κρουαζιέρες, εκδρομές και αεροπορικά εισιτήρια. Planet Tours and Aviation. Σας ταξιδεύει παντού. Τηλεφωνήστε στο 210-6857-897. Επιτυχίες και λεφτά τα γράψει τα παλιά της παπούτσια για να ζήσει έναν έρωτα. Είτε αυτός είναι έρωτας... Ερωτένιος ή τέρωτος με τη δουλειά της. Το πρώτο μέρος του όνομά της λέει τα πάντα, Ζωή. Είναι ό,τι πολύτιμότερο έχω στη ζωή μου, πρέπει να πω. Ξέρεις τι κουτσομπόλιδες και τι ήρωνες είναι. Να ράψω, βρε αδερφέ, ένα καλύτερο κουστούμι. Να πάμε να το ψωνίσουμε μαζί που έχεις και γούστο. Δεν είναι μόνο το κουστούμι, Κώτη. Είναι γενικά το φέρσιμό σου, ο αέρας σου, ο τρόπος που φοράς τη γραβάτα σου, το μουστάκι σου. Το μουστάκι? Πειράζει το μουστάκι? Όλα πειράζουν, Φώτη. Όλα είναι έξω από αυτά που εγώ έχω συνηθίσει. Δεν το καταλαβαίνεις. Καλά τα άλλα, και το μουστάκι πειράζει. Και αυτό. Εμπρός, το Γιώργο θέλετε? Δεν είναι και ο Γιωργάκης? Συναχώθηκα απότομα. Δηλαδή, άμα δεν είναι ο Γιωργάκης, εμείς δεν σας κάνουμε. Δεν μας κάνετε. Λοιπόν, κυρία Λάσκαρη, είδαμε κάποιες σκηνές από τις ταινίες, τις αγαπημένες μας ταινίες.
Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας είχε εγκλωβίσει τότε ο ρόλος της σεξι γυναίκας? Ήσασταν η ερωτική φαντασίωση, φαντάζομαι, και είσαστε όλων των ανδρών της Ελλάδος. Δικό του το πρόβλημα, όχι δικό μου. Δικό του το πρόβλημα. Εσείς αυτό το εισπράτατε? Όχι, το εισπράτετε? Όχι, γιατί εγώ ήμουν ερωτευμένη πάντοτε με κάποιον που ήμουν μαζί και δεν με αφορούσε το θέμα αυτό, γιατί με αφορούσε ο άνθρωπος που ήμουν μαζί, κατάλαβες? Ξέρετε κάτι, μία φίλη μου σας είχε δει στο εξωτερικό, σε κάποιο ταξίδι της. Γύρισε πριν από λίγα χρόνια, δεν είναι αρκετά. Γύρισε λοιπόν και μου λέει το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς ποια γυναίκα είδα στο Λονδίνο, καταπληκτική. Λέω, ποια? Μου λέει, τη Ζωή Λάσκαρη. Και μου λέει το εξής. Την κοιτάγανε όλοι. Κάποιοι, οι Λονδρέζοι, ας πούμε, μπορεί να μην ξέρουν ποια ακριβώς είναι, αλλά ήταν όλοι σίγουροι ότι είναι μία στάρ. Σίγουρα δεν ξέρουν ποια είναι. Καλά, είστε και λίγο μετριόφρον. Αλλά είχατε, όχι να ξέρουν οι Λονδρέζοι τώρα ποια είναι. Λοιπόν, είχατε στο Λονδίνο τον αέρα της στάρ, της φοβερής. Δεν έχω τον αέρα της στάρ, αγάπη. Νομίζετε ότι δεν θα τσακωθούμε? Να δεις, για να δώσουμε και τον ορισμό. Μου έδωσε ο Θεός ένα χάρισμα να περπατάω και να έχω έναν αέρα. Αυτό και να σας κοιτάνε όλοι. Μην τα μπερδεύουμε, ξέρεις, έχουμε μπλέξει λιγάκι τα πράγματα. Σταρ και σταρ και σταρ, τι θα πει? Μια γυναίκα με τρομερή λάμψη. Εγώ έχω δει γυναίκες που περπατάνε στον δρόμο χωρίς να τις ξέρουμε και είναι μια χαρά και είναι, περπατάνε ωραία και κάτι γίνεται γύρω τους. Αυτό θα πει. Τι θα πει? Θα πει ότι κάτι εκπέμπει αυτό το άτομο. Ακριβώς. Μην μπερδεύουμε. Εκπέμπει, εντάξει. Αυτό λοιπόν δεν είχε κάνει με δουλειά, δεν είχε κάνει με ταινίες, δεν είχε κάνει με. Σίγουρα. Έχει κάνει με αυτό που είναι ο άλλος και με αυτό. Ένα δώρο που του δώσε ο Θεός. Ένα σταράκι που έχει εδώ πέρα. Κάτι εκπέμπει. Δηλαδή, Μαρία, κυρία Λάσκαρη, συμφωνεί με το στίχο. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένει να σε ξέρει. Μόνο που εσείς γεννηθήκατε αστέρι, έτσι δεν είναι? Και άλλοι πάρα πολύ αυτό. Και άλλοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Ποιος ήταν ο πιο γοητευτικός συμπροταγωνιστής σας? Είναι μια ανάμνηση πολύ γλυκιά και πολύ τρυφερή που έχουμε όλους, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Ναι. Τι θα έκανες εσύ αν ερχόταν κατά πάνω σου μια χρυσή βροχή? Δυστυχώς δεν υπάρχουν χρυσές βροχές τώρα, κύριε καθηγητά. Καλά, φυσικά όλα αυτά είναι μύθι. Δεν γίνεται κανείς τώρα να μεταμορφωθεί σε χρυσή βροχή. Απλώς ντύνεται, αλλάζει κουστούμι. Γιατί αλλάζει, για να βρει τη Δανάη του? Χρυσόσκονη. Στον καλά σήμερα. Γελάτε. Δεν πιστεύετε τίποτα από αυτά που σας λέω, μου φαίνεται. Δεν είπα εγώ ότι δεν πιστεύω. Α, γιατί σας λέω διάφορα και μου λέτε έτσι, αλλιώς. Λίγο σεμνή είστε. Καθόλου αγαπητοί. Απλώς δίνω τη δική μου ερμηνεία. Όπως εσύ έχεις τη δική σου ερμηνεία. Ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι. Να σου πω κάτι. Εσύ έχεις μια οπτική γωνία. Εγώ έχω μια άλλη οπτική γωνία. Σωστό. Επέτρεψέ μου λοιπόν. Όπως εσύ θες να έχεις τη δική σου, θα έχω και εγώ τη δική μου. Ωραία. Έχετε συνηθίσει τόσο πολύ, νομίζω. Να ακούτε έτσι κοπλιμέντα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σας αρέσει να ακούτε κοπλιμέντα. Ίσα-ίσα αντιθέτως. Εμένα που μου βγαίνει μέσα στην καρδιά μου, δηλαδή τι να κάνω άλλο τώρα? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά όταν τα κοπλιμέντα, επειδή πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη παγίδα για έναν άνθρωπο και μπορεί να τον οδηγήσουν αλλού. Δεν νομίζω, δεν έχετε δείγματα τέτοια. Το είχατε κάνει προπολού. Εγώ δεν δέχομαι κοπλιμέντα, το καταλαβαίνω, έχω αυτό το ελάττωμα, το καταλαβαίνω αμέσως το κοπλιμέντα και είναι ένα πράγμα που δεν μου πάει. Ωραία, τέλεια. Εγώ όμω θέλω να γύρω μου, ανθρώπους που να με κολακεύουν, να μου λένε. Είχα πάντοτε φίλους που θα μου λέγανε, ξέρεις κάτι, έχεις κάνει λάθος εδώ. Λαμβάνω πάντοτε όλους τους ανθρώπους υπόψη μου όταν μου πούνε κάτι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τώρα μιλήσαμε για φιλίες. Φιλίες μέσα από το χώρο, τον καλλιτεχνικό έχετε? Και όχι μόνο. Φιλίες χρόνων, φαντάζομαι. Ναι. Ακούτε συγκεκριμένους ανθρώπους? Όχι, ακούω όλους τους ανθρώπους. Δεν πέφτει τίποτα κάτω. Λαμβάνω τους πάντες υπόψη μου. Αυστηρή με τον εαυτό σου. Και περνάει μία, μετά περνάει μέσα μου από μία. Διαδικασία. Όχι διαδικασία, απλώς αρχίζω και σκέφτομαι, ναι, και, δηλαδή λαμβάνω υπόψη μου τους πάντες όταν μου λένε κάτι. Γιατί με ενδιαφέρει. Μου φαίνεστε είστε αυστηροί με τον εαυτό σας. Δεν θα λέγω ότι είμαι αυστηρή, απλώς είμαι αντικειμενική και με τον εαυτό μου, όπως είμαι με τα παιδιά μου, με τον άντρα μου, με τους φίλους μου. Είπατε τώρα μόλις για το σύζυγό σας. Είστε ένα από τα ζευγάρια που, παρόλο το ότι είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Αλέξανδρο Λικουρέζο και έχετε μια οικογένεια πάρα πολύ καλή και αγαπητή, δόξα τω Θεώ, ακούω ταξίδια με την κόρη σας, πάτε, κάνετε έτσι παρέα, βγαίνετε. Υπάρχει κάποια συνταγή? Όχι, δεν είναι φαγητό, αγαπώ. Όχι. Συνταγή είναι μόνο στα φαγητά και πάλι βάζεις και το δικό σου το λατάκι παραπάνω ή λιγότερο. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή. Όχι.
Okay. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά και στον κάθε άνθρωπο πρέπει να είσαι ανάλογα, έτσι δεν είναι? Υποχωρήσεις μπορούμε να κάνουμε στην οικογένεια, πιστεύω. Αλίμονο δεν κάνεις. Αρκετές. Εκεί δεν μπαίνει εγωισμός πολύ. Μα τόσο κουτό πράγμα ο εγωισμός, και τόσο ανασταλτικός και τόσο εις βάρος της υγείας μας, τελικά. Να σας πω κάτι. Εσείς έχετε παραμερίσει κάποιες δικές σας επιθυμίες όταν... για να κάνετε το χατήρι, ας πούμε, στον Αλέξανδρο Λικουρέζο? Εντάξει, αν είναι πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τα συζητάω και δεν κάνω. Δεν είναι θέμα υποχώρησης, είναι θέμα τι, στη ζυγαριά αυτή τι βαραίνει πιο πολύ. Αλλά βεβαίως σε μια πορεία ζωής, όπως είμαστε εμείς με τον Αλέξανδρο 28 χρόνια, ή με τα παιδιά μου, δεν μπορεί να μην κάνεις υποχωρήσεις, δεν μπορεί να αφήσει έναν εγωισμό να καταστρέψει και να τεινάξει τον αέρα. Σε μια δουλειά που κάνει, γιατί χρειάζεται δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι κάθε γυναίκα δουλεύει πάρα για να κρατήσει δουλειά. Το σπίτι της, τον άντρα της, τα παιδιά της, να κρατηθούν όλα αυτά σε μια ισορροπία. Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λένε οικοκυρά, και όμως αυτή η οικοκυρά έχει πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει και να κρατήσει όλες αυτές τις ισορροπίες. Έτσι κρατούνται τα σπίτια, νομίζω. Βεβαίως μιλάμε για οικογένειες που εγώ λατρεύω αυτές τις παραδοσιακές, τις ωραίες οικογένειες, τις δεμένες, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έχει τύχει μερικές φορές να ακούσω τον Αλέξανδρο Λικουρέζο να σας μιλάει στο τηλέφωνο. Mm. Δηλαδή κάποιες φορές είχα πάει στο γραφείο για μία συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Λικουρέζο και την ώρα που οι κάμερες και ο δημοσιογράφος έπαιρνε τη συνέντευξη, χτυπούσε το κινητό του κυρίου Λικουρέζου, το σήκωνε, διέκοπτε τη συνέντευξη, ό,τι και να ήταν αυτό, και άρχισε να μιλάει με τρομερά γλυκόλογα. Οπότε όλοι καταλαβαίναμε ότι στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η σύζυγος, η Ζωή Λάσκαρη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να δούμε τι λέει για σας. Α, μιλάει. Ο άντρας της ζωής σας. Ωραία. Έλα ψυχή μου, αλλά καλημέρα. Άντε, καλά. Πάω στο γραφείο και θα σε πάρω πάλι αργότερα. Το παιδί καλά? Άντε, μάνα, εντάξει. Θα σε πάρω σε λίγο από το γραφείο. Φιλάκια. Καλημέρα. Η γυναίκα μου, η ζωή μου είναι παντού, παρούσα, μπροστά, πίσω, γύρω μου, μέσα μου, παντού. Όλες τις στιγμές, ό,τι και αν κάνω. Μας έλεγε χθες η κυρία Λάσκαρη, η Ζωή, ότι εσείς δεν τις κάνετε ποτέ σκηνή ζηλοτυπίας. Δεν είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Εκείνη κάνει όμως. Εκείνη. Ναι, το ομολογεί εξάλλου. Ναι. Εγώ δεν έχω ρίξει. Δεν μου είχε δώσει ποτέ αφορμή γι' αυτό. Εσείς πώς τη φωνάζετε? Τη Ζωή, όπως θες. Ζουζού μας είπα. Ζουζού πολύ, ναι. Ζουζού, Ζωή, ό,τι θέλεις. Αλλά το Ζουζού είναι το χαϊδευτικό. Εκείνη. Δεν ξέρω, πολλές φορές αγόρι μου, λατρεία μου, όπως θέλεις. Πάντως, είναι ό,τι πολύτιμότερο έργο στη ζωή μου, πρέπει να πω. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη και καλλιτεχνική προπαντός και εμπορική επιτυχία. Η Ζωή παίζει για τέταρτη φορά στην Ελλάδα έργο του Edward Albee, την Ευαίσθητη Ισορροπία, ένα συγκλονιστικό έργο. Ο θείος είναι θαυμάσιος, όλη η συντέλεση της παράστασης είναι υπέροχη και υπάρχουν όλα τα ηχέγγυα για μια πολύ ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη θεατρική παράσταση. Έχει πάντοτε track. Από τότε που τη θυμάμαι, από τα πρώτα χρόνια,
και εξακολουθεί να το έχει. Η γυναίκα μου 28 χρόνια και συνεπώς μια αφιέρωση, μια φωτογραφία είναι το ελάχιστο. Η ζωή, η συνεχής συμβίωσης είναι η καλύτερη αφιέρωση, αν θέλεις. Επιτυχίες και λεφτά τα γράψει τα παλιά της παπούτσια για να ζήσει έναν έρωτα. Είτε αυτός είναι έρωτας ερωτένιος, είτε έρωτας με τη δουλειά της. Το πρώτο μέρος του όνομά της λέει τα πάντα, ζωή. Γλυκύτατος. Ναι. Μοναδικός έρωτας της ζωής του. Ναι. Εσείς... Και ο δικός μου. Και ο δικός σας. Mm. Τι θαυμάζετε στον κύριο Λικουρέζο? Τι θαυμάζω στον άντρα μου? Τον άντρα μου, τον ίδιο θαυμάζω. Είστε αυστηρή μαμά? Ήσασταν? Oh. Τώρα είναι μεγάλο το παιδί. Όχι, ποτέ δεν υπήρξε αυστηρή με την έννοια. Ήμουνα πάντοτε μια τρυφερή μάνα, με πολύ αγάπη. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να τα μεγαλώσει με αγάπη και να τους δεις όσο πιο αγάπη μπορείς. Και πάντα δίπλα τους. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Συνήθως όταν η μαμά είναι στάρ ή εν πάση περιπτώσει είναι επώνυμη, δεν θέλετε να σας λέω στάρ. Λοιπόν, είναι επώνυμη, είναι αυτή που είναι. Οι κόρες έχουν λίγο ή προσπαθούν να μοιάσουν στη μαμά, να τη φτάσουν και να την ξεπεράσουν. Συνήθως τα παιδιά έχουν αυτό το... Τα δικά μου είχα την ευτυχία να μην είναι έτσι. Είδα κανένα από τα δύο δεν ασχολήθηκε με θέατρο. Όχι μόνο θέατρο, αυτό, και είναι και περήφανες και είναι και ευχαριστημένες που είναι που είμαι η μητέρα τους, γιατί είμαι πολύ κοντά τους. Είμαι σαν καθοδική φυσιολογική μάνα, δεν έχω καμία. Φίλοι με τα παιδιά, σχέση. Με τις κόρες. Φίλοι, ναι, φίλοι. Φίλοι, αγάπη. Μη στενοχωριέσαι, αγάπη μου. Σε λίγο θα φύγουμε και όλα θα έχουν τελειώσει. Θα φύγουμε? Ναι. Δεν θες να γίνεις γυναίκα μου? Θέατρο, τηλεόραση ή κινηματογράφος? Α, θέατρο. Θέατρο και κινηματογράφος έκανε τον κύκλο, τελείωσε. Θέατρο. Τελευταία χρόνια άλλωστε κάνω μόνο θέατρο. Μόνο θέατρο κάνετε. Ναι. Φαντάζομαι αρκετές προτάσεις από τηλεόραση, αλλά δεν το συζητάτε για σύριαλ ή περιμένετε να όχι, βρείτε κάτι? Όχι, δεν περιμένω τίποτα. Μ' αρέσει το θέατρο. Έχω κουραστεί με τον κινηματογράφο 17 χρόνια. Και νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος ωραίος, κάναμε ωραίες δουλειές τότε και... Για να αφήνω το θέατρο. Ο οποίος έκανε θαύματα. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι για αυτό που έκανε. Και ιδιαίτερη αδυναμία στη ζωή, Λάσκαρη, ο Φίνος. Ιδιαίτερη αδυναμία στη δουλειά του, θα έλεγα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη της κυρίας Λάσκαρη για το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πάλι μια ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα πέρα από την ταινία που είδα προχθές, την πολιτική κουζίνα και ενθουσιάστηκα, δεν μου έχει αρέσει. Πάρα πολύ αλλάξα πράγματα, τα οποία δεν μπορώ και να θυμηθώ τώρα. Η πολιτική κουζίνα ξεχώρισε. Ξεχώρισε. Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ καλή. Πολύ. Σε αυτή θα θέλατε να και παίξετε, το σενάριο φαντάζω. Και το... Δεν νομίζω ότι είχε κάτι που θα κάνω εγώ, αλλά το σενάριο, η φωτογραφία, η ηθοποίη, έξοχη, η συνθεσία, όλα, η μουσική, όλα, έξω. Πάτε κινηματογράφο? Αρκετά. Σας αρέσει? Ναι. Ο ξένος φαντάζομαι περισσότερο. Ναι, και ειδικά ο Αμερικάνικος που πολύ τον αποποιούνται και τους αρέσει. Εμένα μου αρέσει, με τρελαίνει. Τι ταινίες βλέπετε συνήθως? Γενικά ταινίες. Κομμωδίες, βλέπω. Δεν βλέπω γαλλικές, δεν μου αρέσουν εμένα. Ο γαλλικός κινηματογράφος δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Καθόλου. Όχι. Συνήθως εμείς οι Έλληνες πιο πολύ Αμερικάνικο κινηματογράφο βλέπουμε και προτιμούμε. Είναι ίσως και η γλώσσα, δεν ξέρω. Δεν είναι, είναι το σενάριο, είναι η νοοτροπία. Μ' αρέσει πολύ πιο πολύ. Πιστεύω ότι αυτός είναι κινηματογράφος. Θα θέλατε να παίξετε σε κάποια παραγωγή? Δεν θέλω να παίξω τίποτα. Θέλω να παίζω στο θέατρο. Θέλετε να βλέπετε και απλώς να ταξιδεύω και να έχω τα παιδιά μου, τον άντρα μου, τα γκόνια μου και τίποτα άλλο. Μ' αρέσει γιατί ξέρετε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε. Έχετε απορρίψει αυτά που δεν θέλετε και νομίζω ότι αυτό είναι μια οριμότητα.
Δεν νομίζω, πάντοτε έτσι ήμουνα. Ήξερα πάντοτε τι θέλω και τι δεν θέλω. Ή μάλλον ήξερα τι δεν θέλω. Και έκανα αυτά που θέλω. Όχι, okay, αυτό πετύχατε κιόλας. Γιατί δεν αυτά το που ξέρω θέλατε, αυτό. Αυτά, πέτυχα, θα το δείξει, θα το δείξει. Το, αν θα μας κρατήσει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέει εκεί η πρωτοψάρια. Το χειροκρότημα ήταν και είναι. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να πούμε ποτέ, δεν μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε, ότι φτάσαμε. Είναι. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ούτε πέτυχα ούτε έφτασα. Έχω μια πορεία που αν ο Θεός μου δίνει χρόνια να εξελίσσομαι και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, δεν μπορώ να πω ότι έφτασα. Δεν μου πάει. Όταν τι δεν θα πει έφτασε. Άμα καταρχήν τη δυστυχία να έχει φτάσει, τι άλλο έχει φτάσει. Αλλά τι είναι αυτά που λέτε. Έφτασε και τι κάνει από εκεί πέρα. Ή τα ξέρει όλα. Τι θα μάθει πια από εκεί πέρα. Είναι σαν να έχει τελειώσει τη ζωή σου. Σε αυτό το σπίτι είμαστε όλοι τρελοί, Γιώργο. Έχεις δίκιο να με λες τρελό. Αν με διώχνει μια άλλη, ούτε θα γύριζα να με κοιτάξω. Ενώ εσένα... Εμένα. Να σας πω κάτι. Όταν δεν κάνετε θέατρο, σας λείπει το χειροκρότημα. Δεν με φορά το χειροκρότημα, αγάπη. Δεν κάνω θέατρο για το χειροκρότημα, εγώ. Κάνετε θέατρο από ανάγκη δικιά σας. Ανάγκη, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά. Ούτε οι εκδηλώσεις αγάπη σας συγκινούν του κόσμου. Πάρα πολύ. Αυτό βεβαίως. Με συγκινούν, είναι μια αγάπη που την παίρνω και τρελαίνομαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Τι δεν τα αποδίδω. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλίμον, η αγάπη δεν μ' αρέσει. Και σε ποιον δεν αρέσει η αγάπη, αγάπη. Ακριβώς. Αλίμονο. Το χειροκρότημα είναι αγάπη. Δεν κόσμου. Είναι το χειροκρότημα αγάπη. Το χειροκρότημα είναι, κάτι λέτε. Άλλο. Τι είναι, δηλαδή. Η αγάπη είναι αυτό που βλέπει στα μάτια του αλουνού, ότι λέει μια αλήθεια. Σε αγκαλιάζει και σε φυλάει. Και εκείνη την ώρα θα τον αγκαλιάσει και θα τον φιλήσει. Είναι ένα άλλο συνέστημα η αγάπη. Το χειροκρότημα είναι ένα ψυχρό, κρύο πράγμα. Φωνάζουν μπράβο, γεια σου πρόεδρε, τι κάνει πρόεδρε. Καλά, μην το πάμε στα πολιτικά. Όχι, δεν μιλάω για πολιτικά μόνο. Καθένα σε αυτόν τον τόπο, ένα παρά ένα είναι πρόεδρο. Μία και ένα χειροκρότημα. Το χειροκρότημα δεν είναι επιβεβαίωση. Ούτε σου γεμίζει την ψυχή στο χειροκρότημα. Πάντως, εγώ όταν χειροκροτώ ένα καλλιτέχνη, πραγματικά μου αρέσει και το βιώνω. Μιλάμε τώρα εγώ, σου απαντάω για μένα και σου λέω. Εγώ, εμένα μου γεμίζει την ψυχή μου η αγάπη και όχι το χειροκρότημα. Σας αγαπάει όλος ο κόσμος, κυρία Λάσκαρη. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το. Δεν πιστεύω να. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είπες ότι έχω κανένα παράπονο. Εγώ, μια χαρά είναι ο κόσμος και εγώ τον αγαπάω και έχουμε καλή σχέση με τον κόσμο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε άλλους δύο ανθρώπους που σας αγαπάνε πάρα πολύ από ότι. Είδα εγώ τουλάχιστον που είδα αυτά που λένε και άκουσα αυτά που λένε για εσάς. Θέλετε να τους δούμε. Με τη ζωή μας γνωρίζει ο Νικός Μπουρατίδης. Είναι πολλά χρόνια τώρα. Είναι η πρώτη μεγάλη στάρ που γνώρισα από κοντά. Ήταν καλεσμένη σε μια μοκέτα με ένα τρομερά πομπονέ ροζ πουλόβερ. Και ένα κολάν, είχα την αίσθηση ότι ήταν συμμαθητριά μου, δεν είχα καμία αίσθηση ότι είναι μια γυναίκα που την έβλεπα μικρό στο σινεμά. Το θυμάμαι εκείνο το βράδυ, ήταν ένα πολύ γοητευτικό βράδυ, την είχα, αν μου επιτρέπετε να πω, ερωτευθεί. Μπαίνει στο χώρο και τρίζουν τα καλδερίμια, τη χαζεύουμε όλοι, την κοιτάμε όλοι καθώς περνάει, δεν τη ματιάζουμε όμως γιατί την αγαπάμε. Αυτό που της εκτιμώ αφάνταστα είναι ότι πάρα πολλές φορές και καριέρες και επιτυχίες και λεφτά τα έχει γράψει στα παλιά της τα παπούτσια για να ζήσει έναν έρωτα. Είτε αυτός είναι έρωτας ερωτένιος, είτε έρωτας για τη δουλειά της. Πάντως είναι ένας άνθρωπος που δίνεται ολόψυχα στο γεγονός του. Είναι μια σπουδαία φίλη. Είναι πιστός άνθρωπος. Το διεκδικεί αυτό. Δεν χαρίζεται, δεν κρύβεται. Είναι ίσως από τα πολύ λίγα άτομα του χώρου και της γενιάς της πολύ περισσότερο που έχω δει να μην φοράνε το προσωπείο της υποκρισίας. Θα τσακωθεί για το θέμα της.
Ζωή, αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω εν ονόματι του κόσμου που θα σε ακούσει απόψε και κυρίως των νέων καλλιτεχνών και θα ήθελα να τα ακούσουμε από το στόμα σου, είναι ποιο, κατά τη γνώμη σου, είναι το ύψιστο προσόν που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης όταν σκάει μούρι. Τα λατρεύω. Η δύναμή της είναι η εφηβικότητα. Η αδυναμία της είναι η παιδικότητα. Και αυτό που υπάρχει μεταξύ εμένα και τη ζωή είναι αληθινά μια αγάπη. Έχει ξεπεράσει τα όρια της φιλίας, που όπως νομίζουμε ότι η φιλία είναι. Εκείνο που θα μπορούσα να διερωτήσω είναι μην με ξεχάσει. Αγάπη. Και με μια λέξη ζωή, Λάσκαρη. Το πρώτο μέρος του όνομά της λέει τα πάντα, ζωή. J'ai commencé par ce que j'emportais moi-même depuis très très jeune et à un moment donné. Άλφα λοιπόν, η εντυπωσιακή ζωή Λάσκαρη, εμφανισιακά είναι αυτό. Όποιος τη βλέπει. Βάλτε λοιπόν, με το Θεό που με έκανε. Όχι, τι φταίω εγώ. Εγώ να τα βάλω με το Θεό. Εγώ δεν κάνω ποτέ καμιά προσπάθεια και στορκίζομαι. Τον ευχαριστώ το Θεό δηλαδή, που μας έδωσε. Δηλαδή, ειλικρινά σου λέω, δεν κάνω καμία προσπάθεια. Ωραία. Β. Η ζωή παρατάει τα πάντα προκειμένου να κάνει αυτό που πραγματικά την ευχαριστεί και της αρέσει. Μεγάλη, μεγάλη μαγκιά χρειάζεται γι' αυτό. Δεν ξέρω ναι, τι χρειάζεται. Εγώ δεν το βρίσκω. Δεν αισθάνομαι ότι πιέζω τον εαυτό μου ή καταπιέζω τον εαυτό μου ή κάτι. Είναι αυθόρμητο, βγαίνει έτσι. Λέω τώρα θα κάνω το θέατρο και πρέπει αυτός ο χώρος να γίνει ωραίος, πρέπει να γίνει δουλειά, να γίνει ωραία. Και πέφτω με τα μούτρα γιατί όταν αγαπάς κάτι, δεν τότε το κάνεις καλά. Έτσι δεν είναι. Δίνεσαι. Αν δεν αγαπάς κάτι, αν δεν σ' αρέσει κάτι, δεν μπορεί να έχει τίποτα να γίνει αν δεν το αγαπάς και δεν έχεις αυτό το μεράκι. Είναι σαν ένα παιδί, ας πούμε. Όχι, δεν είναι καθόλου σαν παιδί, είναι σαν θέατρο. Ας πούμε, τώρα που μιλάμε για το θέατρο. Είναι θέατρο. Και το θέατρο, σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που εγώ πήρα αυτό το χώρο και τον έφτιαξα. Είναι ο έρωτας. Ανεβαίνει. Αυτή είναι η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Και θέλω να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Και είμαι αφοσιωμένη εκεί. Αυτό είναι όλα. Απλά είναι τα πράγματα. Είστε πολύ πιστοί φίλοι, είπε. Είμαι. Πάρα πολύ πιστοί. Και το γεγονός ότι 20 χρόνια έχετε φίλους. Ο Κραουνάκης είπε ότι ήσασταν 20 χρόνια φίλοι. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει φίλους χρόνων, κάτι σημαίνει για το χαρακτήρα του. Ναι. Μπορεί και να μην σημαίνει και τίποτα, γιατί πάμε για φιλίες 20 ετών που είναι αναγκαζόμαστε και πάμε σινεμά για να μην νιώθουμε μόνοι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως. Δεν μου βγήκε έτσι. Όχι, δεν μιλάω για το σταμάτι, αλλά μιλάω ότι δεν είναι απαραίτητο. Όμως, ναι, είμαι άτομο που είμαι πιστό. Απ' την άλλη, είστε ένα άτομο που τα λέει έξω τα δόντια. Όταν την ενοχλεί κάτι, ναι. Η ζωή θα πει και αυτό με ενοχλεί. Και νομίζω ότι αυτό για μένα είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, δεν έχω κανένα λόγο να παίξω θέατρο ή να πω κάτι πίσω από την πλάτη σου, να σε βρίσω και μπροστά να σου πω χρυσή μου τι κάνεις. Είναι ένα πράγμα που με ενοχλεί βαθύτατα. Το συγχαίνεστε, φαντάζομαι. Δεν είναι και του χαρακτήρα σας. Δεν ξέρω, λέω με ενοχλεί βαθύτατα. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Οπότε φέρομαι φυσιολογικά. Ανάλογα με το κατά πώς αισθάνομαι, το δείχνω. Έτσι κι αλλιώς και να μην το πω θα φανεί στο πρόσωπό μου. Οπότε καλύτερα να το πω. Στο πρόσωπο. Καλύτερα να το πω να τελειώνουμε. Σκηνοθέτης σας, φίλος σας πάρα πολλά χρόνια. Κοίταξε, ο Ανδρέας είναι η οικογένειά μου. Δηλαδή, ο Ανδρέας είναι μέλος της οικογένειάς μου. Βλέπεστε συχνά, είναι Θεσσαλονίκη τώρα κοίταξε, ο Ανδρέας. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Μιλάτε στο τηλέφωνο. Μιλάμε, έχουμε επαφή. Η φιλία άλλωστε δεν είναι η καθημερινή επαφή. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Είναι ο άλλος να είναι στην άκρη του κόσμου και να νιώθεις ότι. Ότι και να τον νοιάζεσαι. Νοιάζεσαι. Ενδιαφέρομαι. Δηλαδή, χαίρομαι όταν ακούω τι κάνει κάποιο. Νομίζω και Θεσσαλονίκη είχε σκηνοθετήσει κάποια παράσταση. Είναι σε... ο Ανδρέας με ανέβασε στο κρατικό Βορειο Ελλάδα. Παίξαμε δύο χρονιές. Παίξαμε του Άλμπι πάλι τη Βιρτζίνια Γουλφ. Έχετε και τον μία... Ορφέα στον Άδη του Ονίλ. Δύο χρονιές συνέχεια στο κρατικό Βορειο Ελλάδα. Και... Έχετε τσακωθεί ποτέ. Πολλές φορές. Ποιο υποχωρεί. Δεν υπάρχει να αποχωρεί, τσακωνόμαστε και την ίδια στιγμή αγκαλιαζόμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Τι θα πει υποχωρεί, εγωισμός. Τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο, με το παιδί σου, με τον άντρα σου και την ίδια στιγμή ξαναγκαλιάζεσαι. Ναι, γιατί τον αγαπάς, τσακώνεσαι από αγάπη πολλές φορές. Όχι, τσακώνεσαι γιατί διαφωνείς.
Αλίμονε. Και εσείς τα λέτε και στα ράτα που λένε. Και ο Αντρέας τα λέει στα ράτα. Και ο Αντρέας τα λέει στα ράτα. Οπότε διαφωνούμε σε κάτι, θα τις φωνές ή θα τσακωθούμε, αλλά την ίδια στιγμή είμαστε αγκαλιά. Δεν υπάρχει. Είναι... Ένα ωραίο στιγμιότυπο που θυμάστε να περάσετε έτσι ωραία μαζί με. Και με το Σταμάτη τον Γκραουνάκη και με τον Αντρέα τον Βίτσινα. Δεν θυμάμαι στιγμιότυπα. Δεν θυμάσαι. Η γεύση που σου μένει μετά από τόσα χρόνια είναι μια γλυκιά γεύση που είναι άνθρωποι που τους αγαπάς, που θες να τους βλέπεις, που θες να είσαι μαζί. Δεν υπάρχει. Το στιγμιότυπο είναι τόσο μικρό μπροστά στην αιωνιότητα και μπροστά σε αυτό που νιώθεις για αυτούς τους ανθρώπους ή για τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Το ότι έχεις την ανάγκη να τους έχεις την ψυχή σου και έχεις ανάγκη να τους βλέπεις. Τους αγαπάς, τη μυρωδιά τους, την παρουσία το τους. Αυτά είναι. Το στιγμιότυπο είναι μικρούλικο μέσα στον ωκεανό. Δεν είναι σταγόνα. Περνάτε καλά με τους φίλους. Καλά. Έτσι δεν είναι. Συνήθως τι κάνει η Ζωή Λάσκαρη. Όταν θέλει να διασκεδάσει, ας πούμε. Όχι, πώς διασκεδάσει μου είναι να πάω σε ένα ωραίο εστιατόριο, σε μια ταβέρνα να φάω. Δεν πάτε σε νυχτερινά μαγαζιά. Όχι. Δεν μπορώ. Καλό φαγητό. Με ενοχλεί πολύ η μουσική αυτή. Ακόμα και σε εστιατόρια που πας που έχουν τη δυνατή μουσική δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα μπαράκια, δεν μπορώ τίποτα. Τα ορθάδικα που λέμε εμείς. Να, με τίποτα. Καλά με τίποτα. Τίποτα. Ένα ωραίο φαγητό νομίζω, με μια ωραία παρέα, μια ωραία κουβέντα. Μαγειρεύετε καμιά φορά. Μαγειρεύω και πολύ ωραία. Αλήθεια. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σα. Δεν έχω. Όλο μου με ρωτά για μια σπεσιαλιτέ. Λέω κάτι. Τίποτα. Μαγειρεύω. Κανονικά σαν να μαγειρεύουν όλε οι γυναίκε. Μαγειρεύω. Α πούμε, εγώ κάνω πολύ ωραίε τηγανιτέ πατάτε. Α, ωραίο φαγητό. Καταπληκτικέ. Όχι, αλήθεια. Είναι ειδική συνταγή. Θα σα την πω άλλη φορά. Τι φάγατε σήμερα. Γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια. Πολύ μ' αρέσει το γιουβαρλάκι. Εμεί είχαμε μουσακά. Αρέσει ο μουσακά. Μ' αρέσει. Λοιπόν, εμεί ταιριάζουμε, Γιώργο, δεν βρίσκει. Σε τι? Στα γούστα, στα γιουβαρλάκια, στο μουσακά, σε όλα. Εμένα δεν μου αρέσουν τα γιουβαρλάκια. Και αφού φάγατε σήμερα. Φάγαμε, αλλά δεν μου αρέσουν. Ο μουσακά όμω αρέσει, έτσι δεν είναι? Μ' αρέσει. Είδες λοιπόν που ταιριάζουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ταξιδέψω μέχρι το Παρίσι, εκεί που συναντήσαμε την πιο διάσημη σχεδιάστρια καπέλων, μια σχεδιάστρια που εμπιστεύονται όλες οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας. Madame Mercier, ça fait combien des années que vous vous en occupez des chapeaux? Ça fait 16 ans, à peu près. Et vous avez commencé comment? J'ai commencé par, parce que j'en portais moi-même, depuis très, très jeune. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sans travail, avec une année merveilleuse devant moi. Et j'ai commencé à me faire faire des chapeaux par deux jeunes modistes. Ça a démarré très vite, oui. Bizarrement, je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne pensais pas continuer à en faire. Mon mari a été pris d'enthousiasme et on a commencé à ouvrir un petit magasin. Et là, la presse a tout de suite fonctionné très, très fort. Et les idées pour faire un joli chapeau, ça vient d'où ça... Alors, je ne sais pas si c'est des idées pour faire un joli chapeau, mais c'est des idées pour faire des chapeaux. c'est toujours différent. Il y a toujours des sources d'idées qui viennent brutalement. Tout d'un coup, je suis dans la rue et je vois quelque chose qui peut-être déclenche une idée, une envie, et je commence à dessiner. Τα καπέλα προσδίδουν στυλ και γκλάμουρ, συμπληρώνοντας το ντύσιμο. Τα καπέλα της Marie Mercier ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από το Παρίσι. Oui, oui, il y a des chapeaux pour toutes les catégories de besoins. Il y a le chapeau de soleil, il y a le chapeau de mariage, il y a le chapeau de pluie, le chapeau contre le froid, il y a les casquettes de sport. Oui, c'est comme pour les vêtements. J'ai un peu toutes les sortes de clientèles, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'aristocrates de l'Europe, de toute l'Europe, et puis bien entendu des actrices, des danseuses, des chanteuses, et puis des femmes actives, des bourgeoises.
J'ai un peu toutes les sortes de femmes et de tous les âges. Στον Καλά λοιπόν, ένα καλά γεμάτο λάμψη, γιατί φιλοξενούμε μία λαμπερή κυρία του ελληνικού σινεμά, του κινηματογράφου, του θεάτρου, τη Ζωή Λάσκαρη. Λοιπόν, κυρία Λάσκαρη, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, σας έχουμε μία μικρή έκπληξη. Σας αρέσουν οι εκπλήξεις? Πολύ. Για να δούμε, γιατί είναι ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο εδώ, που θέλει να σας δει. Να το δούμε. Να έρθει. Τι με ρωτάτε που το φέρατε? Για να δούμε. Τι είναι η ψυχή μου, πρέπει να φύγει. Πού βρέθηκε, αγαπητέ, πού σε φέραν? Η Ζένια, η κόρη τη Μάρθα. Αυτή η φοβερή άνθρωπη. Πού σε φέραν τέτοια ώρα εδώ πέρα, αγάπη μου? Ψυχή μου. Η αδυναμία της γιαγιάς. Και του παππού. Και του παππού. Και όλων. Ναι, τι ωραία, τι σας έφερε? Μία ζωγραφιά. Μία ζωγραφιά. Αφού ήρθε η ίδια τώρα. Τη ζωγραφιά, θα τη δούμε μετά. Για να δούμε λίγο. Ή θα είμαστε αδιάκριτες. Σ' αγαπώ πολύ, γιαγιά μου. Μα τι φέρα το παιδί. Και έφερες και αυτό που μου σκόβα. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Καλά τώρα. Τι. Υπάρχει πιο ωραία εικόνα. Το μόνο που δεν περίμενα ήταν την αλήθεια. Γιατί είναι αργά, γιατί είναι. Φροντίσαμε να κοιμηθεί το απόγευμα. Ναι, ναι. Ναι. Είμαστε συνένοχοι με το Βλάση το Μονάτσο. Ναι, καλά, δεν θα ήσασταν. Αγάπη μου. Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ έχω συγκινηθεί, δεν ξέρω πώς να κλείσω. Ήταν η καλύτερη, καλύτερη έκπληξη που μπορούσα να μου κάνετε. Δεν μιλάς, Ζένια μου. Τι να πω. Κουκλίτσα μου γλυκιά. Τι να πεις. Σ' αρέσει που είσαι με τη γιαγιά. Ναι. Ναι. Ναι, ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, έτσι. Γεια. Εσύ, ξέρεις τα τραγούδια. Πες μου ένα τραγουδάκι που αγαπάς. Τι θα τραγουδούσε τη γιαγιά? Για πες. Μην τη φέρνεις. Καλά, δεν τη φέρνω. Την κουκλίτσα. Ήθελε να δει τη γιαγιά της σήμερα. Πολύ ωραία έκπληξη. Το μόνο που δεν περίμενα είναι αυτό, αλήθεια. Διαπιστώνετε ομοιότητες με τη μικρή? Ναι, με. Ναι, ναι. Πού σας μοιάζει, για πέστε μου. Έλα, γαπούλα μου. Ένα. Μοιάζει. Ας μην το κάνουμε τώρα. Καλά. Παιδί του παιδιού μου, δεν θα μου μοιάζει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα καλά, πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στη ζωή σας. Είμαστε καλά. Και στο θέατρο. Καλή μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και θα έρθουμε οπωσδήποτε να σας δούμε. Είπαμε, είστε καλεσμένοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι... 4 του μηνός λοιπόν στην Αθηναίδα.
Και θα είμαστε εκεί κι εμείς, έστω και ακάλεστες, κυρία Λάσκαρη. Όχι, κάνω πλάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το... Κυρίες και κύριοι, την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ στον Καλά. Καλό σας βράδυ.